Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην παρέα. Χρόνια πολλά. Ελπίζω να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας, να φάγατε, να ήπιατε, να διασκεδάσατε, να ξεκουραστήκατε, να ηρεμήσατε, να ησυχάσατε, να επιστρέψατε με το καλό στις εργασίες σας, όπως επιστρέψαμε και εμείς, όχι ότι λείψαμε για πολύ βέβαια. Λοιπόν, και ελπίζω όλα να πάνε καλά και το επόμενο χρονικό διάστημα, να φτάσουμε μέχρι την πρωτοχρονιά, να αλλάξει ο χρόνος, να φύγει αυτός, να έρθει ένας καινούριος με την ελπίδα ότι θα είναι πολύ καλύτερος από τον προηγούμενο. Είμαι ο Γιάννης Παντελίδης, θα κάνουμε παρέα για την επόμενη περίπου μία ώρα μέχρι και τις 10 με την εκπομπή Μόνο Άρης, θεματολογία αποκλειστικά και μόνο με το ρεπορτάζ των Κιτρινόμαυρων. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είχαμε πολλά και έχουμε να πούμε πολλά, μπόλικο ρεπορτάζ ιδιαίτερα για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, για το μπάσκετ θα πούμε δύο πραγματάκια και θα πάμε κόντρα στο ρεύμα. Έχω μια διαφορετική άποψη, αλλά ok, μπορούμε να τη συζητήσουμε. Και όλη αυτή η κουβέντα, όλων όσων θα πω, αν θέλετε να σχολιάσετε, να εκφράσετε άποψη, να μεταφέρετε την δική σας γνώμη, το κάνετε με τη γνωστή πλέον διαδικασία κάτω από το live της εκπομπής. Μπορείτε να γράψετε ένα σχόλιο και να το στείλετε ούτως ή άλλως όπως κάνουμε κάθε φορά λίγο πριν το φινάλι της εκπομπής, κάνα 4-20 λεπτό, ίσως και λίγο παραπάνω ανάλογα με τον όγκο των μηνυμάτων. Θα αρχίσουμε την ανάγνωσή τους και το σχολιασμό τους και την κουβέντα και τη συζήτηση. Λοιπόν, είπαμε ότι θα πούμε πολλά για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Θέλω να ξεκινήσω λίγο με το μπάσκετ και μετά θα πάμε στην μπάλα, όπου υπάρχει μπόλικο ρεπορτάζ, είναι αλήθεια, μεταγραφικό, θα μεταφέρουμε τις τελευταίες εξελίξεις και θέματα, ειδήσεις ουσιαστικά, πώς κυλάει το ποδοσφαιρικό κομμάτι, που έχει θεματάκια, να ξέρετε, και υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα παρουσιάσουν εξέλιξη πάρα πολύ σύντομα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τον μπάσκετ, εντάξει, αντιλαμβάνομαι το όλο κλίμα, πέρα από την μέτρια ως κακή, το μέτρια το αποσύρω, θα πάω μόνο στο κακή, αγωνιστική παρουσία της ομάδας, όλο το βάρος έπεσε στην διαιτησία, σε κάποιες αποφάσεις που ενδεχομένως να έκριναν και το αποτέλεσμα, κάποια για ένα επιθετικό φάουλ αντί για καλάθι και φάουλ του Τσάλμερς, ένα αντιαθλητικό στον Κουζέλογλου, κάποιες άλλες αποφάσεις εν πάση περιπτώσει για τις οποίες υπήρξαν και δύο ανακοινώσεις από την ΚΑΕ Άρης, μία μετά το μάτς και μία σήμερα, η οποία περιλαμβάνει και ένα βίντεο με πολλές φάσεις το οποίο θα σταλεί, όπως λένε οι άνθρωποι του Άρη, στην FIBA. Ακολούθησαν μετά διάφορα δημοσιεύματα, ξέρετε, στα γνωστές ιστοσελίδες, που δεν είναι και τόσο φύλλα προσκύμενες στον Άρη, την μιλάμε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Ένα blog το οποίο θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα ότι υπάρχει, ένα Grizzly Leaky, κάπως έτσι, ωραίο όνομα, μπράβο. Και μαθαίνω ότι είναι και καλά ενημερωμένο και δεν ξέρω κιόλας αν ασχολούνται και οι ίδιοι διαιτητές με το συγκεκριμένο site. Έτσι με μια ανάρτηση εμετική το λιγότερο για τον Άρη. Όχι στο κομμάτι που αναφέρει ότι ενδεχομένως να υπάρξει και να κινηθούν κάποιοι νομικά εναντίον της ΚΑΕ Άρης, αλλά σε εκείνο που θεωρούν τον Άρη ως ομάδα που θα πέσει φέτος. Και αν όντως σε αυτό υπάρχει εμπλοκή παράγοντα πρώην εντάξει, νομίζω διορθώθηκε ένα θεματάκι που είχαμε τη σύνδεση. Λοιπόν, και υπάρχουν μέσα και διάφορο και συνάδελφος, νομίζω, έτσι υπόθηκε. Πάσε το, δεν θέλω να πω σε ονοματολογία και άλλα τέτοια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Στο κομμάτι της διαιτησίας, όπου ναι, εντάξει, ενδεχομένως υπήρξαν αποφάσεις που ήταν κατά του Άρη και βοήθησαν, έτσι, προσέξτε τις λέξεις που χρησιμοποιώ, στο να έρθει αυτή η ήττα από τον Κολοσσό. Μίλησαν για βοήθεια προς την ομάδα της Ρόδου, γιατί έκαναν εκείνη την γκάφα στο μάτς περασμένης αγωνιστής με τον ΠΑΟΚ που δεν είδαν ότι πέταξε την μπάλα. Τέλος πάντων, και στην αλλαγή της μπάλας, στην τελευταία φάση που πήγε το καλάθι, εκείνη η γκάφα πραγματικά από όρπος δεν το είδανε, εν πάση περιπτώσει. Και τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω το εξής. Εγώ θέλω να πω ότι το μπάσκετ είναι λίγο πιο δίκαιο άθλημα από ότι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, στο μπάσκετ, τις περισσότερες φορές ο καλύτερος κερδίζει. Τώρα, δεν θέλω να πω ότι ο Κολοσσός ήταν καλύτερος από τον Άρη, γιατί και μόνο που το λέω ακούγεται σαν πρόταση, έτσι πραγματικά είναι. Σε πληγώνει, ρε παιδί μου. Σε πληγώνει. Δεν θέλω να το πω έτσι. Θέλω να πω το εξής. Αν δίνεις δικαιώματα, αυτά παθαίνεις. Δεν λέω ότι η διαιτησία δεν έπαιξε το ρόλο της. Κάποιες αποφάσεις από αυτές που περιέγραψα, ναι. Αλλά
ήταν η εικόνα αυτή η ομάδα που μπορούσε να διεκδικήσει τη νίκη μέσα στην έδρα της. Ήταν δηλαδή η παρουσία παικτών και δέχομαι ως ελαφρυντικό ότι δεν έπαιζαν οι δύο οι ξένοι, ο Ντραγκίσεβιτς με τον Μιλόσεβιτς, και υπήρχε έλλειψη στους ψηλούς, εντάξει, το δέχομαι. Ήταν εικόνα αυτή η ομάδα, δηλαδή από τους Αμερικανούς, πού είναι οι Αμερικανοί, που κάποιοι εξ αυτών έχουν και τα μεγάλα συμβόλαια, έτσι, πού είναι αυτοί, πού. Λίγο Chalmers, λίγο Little και μετά το χάος. Υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα μπάσκετ του Άρη, εντάξει, το οποίο δεν μπορεί να διορθωθεί, διότι πρώτον δεν υπάρχουν λεφτά και δεύτερον δεν υπάρχουν παίκτες για να πάρεις. Γιατί για κάτι Wiggins ή κάτι Garrett που διάβασα, εντάξει, ο Wiggins είναι τριάρο-τεσάρι, τριάρι πιο πολύ, και ο Garrett είναι ένας σέντερ που... ας σκεφτούμε λίγο να δούμε γιατί δεν βρίσκει ομάδα. Δεν μπορεί να είναι εύκολο να γίνουν αλλαγές. Έχουν γίνει λάθη το καλοκαίρι. Έχουν έρθει παίκτες που δεν μπορούν να προσφέρουν ή τέλος πάντων δεν έχουν βρει τον τρόπο να τους εμπνεύσουν για να προσφέρουν. Εντάξει. Το πρόβλημα είναι μεγάλο στην ομάδα μπάσκετ του Άρη. Και τέτοιες ήττες δυστυχώς θα πρέπει να τις περιμένουμε. Μάλλον, όχι να τις περιμένουμε, δεν θα πρέπει να μας στεναχωρούν όταν έρχονται. Γιατί πόνεσε η ήττα από τη Ρόδο. Όπως πανηγυρίστηκε το διπλό στη Λάρισα, πόνεσε η ήττα από τον Κολοσσό. Ουσιαστικά είναι σαν να μην κέρδισες ποτέ τη Λάρισα γιατί έχασες παιχνίδι μέσα στην έδρα σου. Υπάρχει θέμα, υπάρχει πρόβλημα, δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί, δεν ξέρω αν μπορούν να βρεθούν κάποιοι οι οποίοι να συνεισφέρουν για μία ακόμη φορά οικονομικά, μπας και βρεθεί μια άκρη, αλλά ναι, okay, ωραία το καλύπτουμε όλο αυτό με διαιτησία, ναι το δέχομαι, ήταν κακή η διαιτησία, αλλά να μην στεκόμαστε μόνο στη διαιτησία, να κοιτάμε και εμάς. Εντάξει, και αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα, δεν είναι εικόνα ομάδας. Με τις ελλείψεις της, με τα προβλήματά της, τα δέχομαι όλα αυτά. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τα αφήνω εδώ για την ώρα για τον μπάσκετ. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω τον αθλητή, αλλά από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, θα έρθει μηνιαίο συμβόλαιο, κάποιος που μπορεί να έρθει, λίγο να βοηθήσει μέχρι να γυρίσουν οι άλλοι, δεν ξέρω. Τα πράγματα δεν είναι, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα και θα πρέπει να και χρειάζεται να έρθουν κάποιες νίκες για να μην έχεις τα περσινά ντραβάλα. Εντάξει. Τώρα πώς και το γιατί, υπάρχει διοίκηση, υπάρχει προπονητής, θα πρέπει να βρουν την άκρη τους. Αυτά για τον μπάσκετ, δεν θέλω να πω κάτι άλλο γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε για το ποδόσφαιρο. Όχι ότι θα μελούμε τον μπάσκετ, αλλά εντάξει, θα έχουμε πει και άλλες φορές. Αυτό το πράγμα πονάει. Αυτό που συμβαίνει με τον μπασκετικό Άρη τα τελευταία πολλά χρόνια, θα πω εγώ, είναι πονάει. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο. Πάμε να μεταφέρουμε ρεπορτάζ. Βλέπω ήδη αρκετά μηνύματα. Ρωτάτε διάφορα πράγματα. Γενικά υπάρχει ένα θέμα με τη σύνδεση σήμερα. Θα το λύσουμε όμως. Δεν νομίζω ότι θα μας απασχολήσει κι άλλο. Λοιπόν, ποδόσφαιρο. Από πού να αρχίσουμε. Να αρχίσουμε νομίζω από αυτό που ενδιαφέρει τον περισσότερο κόσμο, γιατί αυτό αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα που έχετε έρθει. Παραδείγματος να υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας. Κάτω από το live της εκπομπής, εκεί που λέει γράψτε ένα σχόλιο, γράφετε το σχόλιο σας και το στέλνετε και σε κάποια στιγμή θα μπούμε στη διαδικασία να το διαβάσουμε προς στο δεύτερο κομμάτι, προς τις τελευταίες σελίδες, όπως λένε έτσι, λέγανε οι παλιότεροι. Της εκπομπής, θα το διαβάσουμε κάπου εκεί και θα τα σχολιάσουμε και για να έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο. Λοιπόν, ποδοσφαιρικός Άρης ρεπορτάζ. Πάμε με τα γραφικά. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα σήμερα και μετά διάβασα και στη σφίνα.gr τις δηλώσεις του κύριου Αχιλέα Μπέου σχετικά με τον Ουάρτα, ο οποίος παρεπιπτόντος μπορεί και σήμερα και αύριο να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω σήμερα, νομίζω θα έχει ανακοινωθεί, αλλά μάλλον για αύριο πάει το όλο ζήτημα. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν, και τον άκουσα και τον διάβασα στη σφίνα.gr να λέει ότι δεν θα πήγαινε ποτέ Ουάρτα στον ΠΑΟΚ, στον Άρη. Απλά θέλω να τον ενημερώσω τον κύριο Μπέο, που το ξέρει βέβαια, αλλά δεν. Ότι ο Άρντα ήταν ένα βήμα από το να πάει στον Άρη. Εντάξει, ήταν μια ανάσα από το να υπογράψει στον Άρη. Μιλημένος, συζήτηση, κουβέντα, έχει μιλήσει τον Καρυπίδη, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε ένα ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, τελείως ξαφνικά. Ένα παίκτη τον οποίο τον έχουν διώξει τρεις φορές, θέλουν να τον επαναφέρουν τέταρτη φορά στην ομάδα. Και επειδή προφανώς και αυτός θέλει να δείξει πράγματα και θέλει να αποδείξει το κακό στον διώξανε τρεις φορές. Αυτός είναι και ο λόγος που τελικά
θα επιστρέψει στον ΠΑΟΚ και δεν θα πάει στον Άρη. Νομίζω ότι ήταν μια μεταγραφή η οποία ήταν πολύ κοντά στο να κλείσει. Ο παίκτης ούτως ή άλλως σε 3 μέρες από σήμερα μπορεί, και νομίζω ακόμα μπορεί γιατί δεν έχει υπογράψει καινούργιο συμβόλαιο, μπορεί να συζητήσει και να συμφωνήσει με όποια ομάδα επιθυμεί. Το συμβόλαιο που είχε με το Βόλο, και δεν ξέρω αν είχε μπλοκή και ο ΠΑΟΚ αυτό, έλυγε το καλοκαίρι. Άρα είχε δικαίωμα από 1η Ιανουαρίου να συμφωνήσει με ποια ομάδα επιθυμεί και είτε να αποχωρήσει το καλοκαίρι ως ελεύθερος, είτε να γίνει μετά μια κουβέντα και με ένα μικρό αντίτιμο ο παίκτης να φύγει. Άρα προφανώς και δεν ισχύει το ότι ο Βάρντα δεν θα πήγαινε ποτέ στον Άρη. Ο Βάρντα ήταν πολύ κοντά στο να πάει στον Άρη. Εντάξει, τώρα μετά δεν ξέρω τι έγινε, μάλλον ξέρω τι έγινε. Απλά προφανώς θα ήταν ένα επικοινωνιακό χτύπημα αυτό μάλλον αν κατάφερνε ο Άρης να τον πάρει. Δεν ξέρω, ή μπορεί και όντως να θεωρούν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει πλέον αγωνιστικά στον ΠΑΟΚ αφού τον διώξανε 3 φορές, ότι την τέταρτη φορά θα είναι και επιτυχημένη. Εν πάση περιπτώσει, υπήρξε αυτή η εμπλοκή και πάει στο... και θα πάει στον ΠΑΟΚ και δεν θα προχωρήσει το θέμα του στον Άρη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που του ρεπορτάζ και όλων όσων έγιναν τις τελευταίες ημέρες, δηλαδή το θέμα Ουάρντα. Και το τονίζω γιατί όλες αυτές τις μέρες που υπήρξε διάφορη θεματολογία και αρκετά ζητήματα, πάντοτε από κάτω υπήρχαν, σας έχω πει την κακιά μου συνήθεια να παρακολουθώ τα social media, να υπάρχουν από κάτω σχόλια, τι παπάς πουλάτε, ποιος ο Βάρντα, ποιος ασχολείται με τον Βάρντα. Ο Βάρντα, παιδιά, βρέθηκε μια ανάσα από τον Άρη. Να το ξέρετε αυτό. Μια ανάσα βρέθηκε από τον Άρη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεταγραφικό, που χρονικά νομίζω, αν θυμάμαι καλά, γιατί αυτές τις μέρες είχε πολλά, που χρονικά εμφανίστηκε πρώτο. Θέμα επιθετικού. Μιγκέλ Άγχελ Γκερέρο. Ο Φορ, Ισπανός, 30 χρονών, τον Ισπανό επιθετικό που Σεπτέμβριο νομίζω, πήγε από τον Ολυμπιακό στην Νότιγχαμ. Ξεκίνησε, πήρε κάποια παιχνίδια, το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι στον πάγκο, δεν πολύ παίζει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στέθηκε στα υπόψη του Άρη και είναι ένας παίκτης που ταιριάζει πάνω κάτω το αγωνιστικό του προφίλ με αυτό που ψάχνει ο Άρης. Υπαρκτό, το επιβεβαιώνει η ΠΑΕ. Το λέω πάλι γιατί και σε αυτό πάλι υπήρχαν σχόλια από κάτω, ποιος Γκερέρο και πιάνεστε τώρα και πιάσατε μια ομάδα και βάζετε ό,τι να είναι. Το επιβεβαιώνει η ΠΑΕ, εντάξει. Κανένας δεν βάζει το κεφαλιού του, να ξέρετε. Το επιβεβαιώνει η ΠΑΕ. Ασχολήθηκε με Γκερέρο και ασχολείται με Γκερέρο. Εγώ θα σας μεταφέρω το δικό μου ρεπορτάζ, το οποίο λέει το εξής. Υπάρχει Γκερέρο στη λίστα. Υπάρχουν όμως και άλλοι παίχτες πιο πάνω από τον Γκερέρο στη λίστα. Και μάλιστα είναι 2 ή 3 περιπτώσεις, για τις 2 σίγουρα μιλάμε για εξαιρετικές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και είναι δύσκολες για τον Άρη, αλλά θα τις παλέψει. Νομίζω γίνεται πλέον ξεκάθαρο ότι έχει αποφασιστεί να γίνει υπέρβαση στο θέμα του ΦΟΡ. Δεν ξέρω αν έχει ανέβει ψηλά ο πύχης με όλα όσα ακούστηκαν τις τελευταίες ημέρες, ιδιαίτερα με την περίπτωση του Γκερέρο. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι ο Άρης κυνηγάει κάποιες πολύ καλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Παίκτες πολύ κοντά στα οικονομικά του θέλω, του Άρη, δεν είναι για να γίνεται τρέλα δηλαδή, αλλά είναι και ποδοσφαιριστές οι οποίοι, πέρα από τα αγωνιστικά θέλω του Άρη, είναι αυτό που ψάχνει ο Μάντζιος και έχει ζητήσει από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή η διαδικασία να βρεθούν ποδοσφαιριστές. Θέλει παίκτες οι οποίοι σήμερα υπογράφουν, αύριο είναι έτοιμοι να παίξουν. Δεν ξέρω αν ο Γκερέρο είναι σε αυτή τη λίστα, γιατί σας είπα ότι έχει να παίξει 2-3 παιχνίδια, απλά είναι μέλος ομάδας, κάνει προπονήσεις κανονικά, είναι στις αποστολές, είναι δηλαδή ενεργός ποδοσφαιριστής, εντάξει, άρα θεωρητικά αποκτηθεί αυτό, είναι για να τον πάρει και να τον βάλει να παίξει. Εντάξει, γίνεται αυτό. Σας ξαναλέω όμως ότι δεν είναι πρώτο στη λίστα ο Γκερέρο. Υπάρχουν άλλοι ποδοσφαιριστές πιο πάνω, είναι 2 ή 3 ακόμη. Νομίζω 2. Αλλά ας πω 3 γιατί ξέρω και μια υπόθεση ακόμη που θα δούμε. Θα δούμε. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, πάει να γίνει κάτι καλό για τη θέση του επιθετικού. Μην περιμένετε να σας πω όνομα. Πρώτον, γιατί δεν τα γνωρίζω όλα και τα 3. Εντάξει. Και δεύτερον, γιατί πρέπει να επιβεβαιωθεί από το ρεπορτάζ. Εντάξει, να μην πετάμε μπαρούφες, να μην πετάμε ονόματα, διάφορα πράγματα τα οποία τα λέμε μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε κλίμα.
Αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, κάτι τσεκαρισμένο, βεβαιωμένο, να είστε σίγουροι ότι θα μεταφέρουμε. Όπως μεταφέραμε του Ουάρντα, το γράψαμε, εντάξει, το διαβάσατε, και του Γκερέρο, αμφότερα υπαρκτά, αμφότερα τα επιβεβαιώνει Πάε Άρης, του Ουάρντα το επιβεβαιώνει και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Τέλος πάντων, η πλευρά του ποδοσφαιριστή, γιατί ο ίδιος ο παίκτης δεν. Υπαρκτά και τα δύο. Ο Άρης, ειδικά για τον Ουάρντα, βρέθηκε πάρα πολύ κοντά στην απόκτησή του. Πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, τώρα για το θέμα του φόρ, γιατί βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. Δεν έχω να πω κάτι επιπλέον. Είναι ο Γκερέρο, σας είπα, αλλά δεν είναι πρώτος στη λίστα. Είναι ακόμη περιπτώσεις και μάλιστα η μία ίσως να είναι και έκπληξη, αν τελικά γίνει. Ξέρω ότι έχει πέσει στο τραπέζι, ξέρω ότι έχει συζητηθεί. Δεν ξέρω αν έχει προχωρήσει στη φάση του να γίνει επαφή με την πλευρά του παίκτη. Θα αρέσει πολύ αυτή η περίπτωση. Τώρα δεν θέλω να πω κάτι άλλο, γιατί δεν είναι και ωραίο αυτό να δίνει την αίσθηση και να καταλαβαίνει άλλο ότι κάτι ξέρει και δεν το λες. Εντάξει, δεν είναι ωραίο, δεν θέλω να συνεχίσω να το κάνω. Αλλά από εκεί και πέρα, με επιθετικό δεν ξέρω αν θα έχουμε άμεσα εξέλιξη, ίσως κιόλα, όταν λέω άμεσα εννοώ μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, έτσι. Ίσως όμως είναι και μια υπόθεση που πάει λίγο παραπάνω. Βέβαια ο Μάτζης θα τον ήθελε και σήμερα, γιατί παιδιά έρχεται ένας Γενάρης και οι δύο πρώτες εβδομάδες του Φλεβάρι, σαν διάστημα δηλαδή περίπου 40 ημερών, ο Άρης πρέπει να δώσει 13-14 παιχνίδια νομίζω. Δηλαδή μέσα σε 6 εβδομάδες θα παίζει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη. Γιατί υπάρχει και το κύπελο στη μέση που νομίζω 19 ή 20 Ιανουαρίου θα γίνει το μάτς. Όποιο και αν είναι αυτό δεν ξέρουμε ακόμη, γιατί δεν ξέρουν πώς θα γίνει, ποιες ομάδες θα λάβουν μέρος κτλ. Πάντως το μάτς, όπως όποια διαδικασία και να ακολουθηθεί, θα είναι 19 ή 20 Ιανουαρίου. Οπότε ο Άρης μέσα σε 40 μέρες θα πρέπει να δώσει 13 μάτς. Δηλαδή φοβερά πράγματα. Εντάξει. Από εκεί που έδινε στο ξεκίνημα τη σεζόν ένα κάθε μήνα, με κορονοϊούς και τέτοια, τώρα θα πηγαίνει να μην πω την λέξη που έχω στο μυαλό μου. Άρα θα τον ήθελα άμεσα τον παίχτη. Εντάξει, δεν είναι εύκολο να κάνεις μεταγραφή τον Ιανουάριο, το ξέρετε, τα έχουμε πει, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι εύκολο να βρεις τον παίχτη που ψάχνεις και γενικά ο Γενάρης δεν είναι μια χρονική περίοδος που μπορείς να κάνεις super wow μεταγραφές. Θέλει ψάξιμο, θέλει να το δεις καλά, να το κοιτάξεις, να το βρεις. Και από εκεί και πέρα να το προχωρήσεις. Έχει καταλήξει κάποιες περιπτώσεις παικτών ο Άρης, αλλά ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνος. Δεν νομίζω τραβήξει σε μάκρος, αλλά δεν νομίζω και αύριο μεθαύριο να παρουσιάσει εξέλιξη. Το παρακολουθούμε όμως, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να πάσα στιγμή να έχεις μια απάντηση θετική από κάπου που, μια πλευρά που έχεις προσεγγίσει και να σου προκύψει μια θετική κατάληξη. Εξέλιξη, παύλα κατάληξη, από εκεί που δεν το περιμένεις. Τώρα, η δεύτερη θέση πέρα από το φόρ στην οποία ο Άρης θα πάρει παίκτη είναι αυτή του αριστερού μπακ. Και νομίζω χρονικά πιθανότητα αυτή θα είναι και η πρώτη μεταγραφή που θα ανακοινωθεί. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό θα είναι ο Κύπριος ο Ιωάννου. Γεια σου, Αλέξη Τσιπανίτη. Δεν γράφεται όμως η λέξη που γράφεις έτσι. Δεν γράφεται. Και η μπλούζα μου δεν λέει cap, λέει gap. Και το cap που λες είναι με COP. Αλλά σε ευχαριστώ πολύ που μας παρακολουθείς πάντως. Να είσαι καλά. Γερός και δυνατός. Καλή χρονιά να έχεις. Να είσαι γερός. Λοιπόν, στο θέμα του αριστερού μπακ έλεγα ότι είναι το θέμα που μάλλον θα παρουσιάσει και πιο σύντομα εξέλιξη. Ο Νικόλας Ιωάννου, 25 χρονών, Κύπριος, από τα τμήματα υποδομής της Manchester United ξεκίνησε, τώρα πως βρέθηκε εκεί, εντάξει. Είναι, βασικά έχει αγγλική υπηκότητα και κυπριακή, αλλά και αγγλική υπηκότητα. Προφανώς με κάποιον manager βρέθηκε πιτσιρικάς εκεί, ήταν στα μικρά, στα τμήματα υποδομής της Manchester United. Έφυγε από εκεί κάποια στιγμή γιατί δεν κατάφερε να προωθηθεί να προωθηθεί σε ένα τελική ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Γύρισε στην Κύπρο, πήγε στον ΑΠΟΕΛ, 6 χρόνια ήταν και αρχηγός εκεί. Και το καλοκαίρι πήρε μεταγραφή στην Nottingham Forest, με την οποία φέρεται, γιατί ακόμη δεν το έχω τσεκάρει. Το λένε, έχει γραφτεί και έχει υποθεί, αλλά εγώ δεν το έχω τσεκάρει, δηλαδή δεν το έχει ανακοινώσει κάποιος επίσημα. Φέρεται, εν πάση περιπτώσει, να έχει υπογράψει για 3 χρόνια.
Στην αρχή έπαιρνε χρόνο συμμετοχή, γιατί ήταν η επιλογή του τότε προπονητή τη Νότιχαμ. Άλλαξε ο προπονητή, έχασε τη θέση του, είχε μια τιμωρία, νομίζω, τριών αγώνων αποβολή. Κάπου εκεί χάθηκε και δεν ξανάπαιξε. Ο παίκτη έχει τεθεί σαν υπόψη του Άρη. Ο παίκτη, μάλλον, είναι, να το πω πιο απλά και λαϊκά, είναι ψημένο. Νομίζω ότι είναι καθαρά στο χέρι του Άρη η συγκεκριμένη μεταγραφή και νομίζω θα την κάνει κιόλα ο Άρης. Γιατί πρόκειται για ένα παίχτη που μιλάμε για ακριβώς το στυλ του ποδοσφαιριστή που ψάχνει, δηλαδή αριστερό back που υπό προϋποθέσεις μπορεί να παίξει και ως αριστερό, σαν στόπερ, αριστερό στόπερ προφανώς. Είναι μια μεταγραφή η οποία δεν θα έχει ιδιαίτερα υψηλό κόστος, γιατί από ό,τι μαθαίνω η Nottingham δεν τον αφήνει ελεύθερο. Η κουβέντα ουσιαστικά πλέον είναι στο κομμάτι του πώς θα γίνει αυτή η μεταγραφή, δηλαδή αν θα αποκτηθεί με δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι και οψιόν αγοράς, ή αν τελικά θα ψηθεί η Νότιχαμ να τον αφήσει ελεύθερο και να κρατήσει ένα μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης για να μην πάει και έτσι, σε υψηλό κόστος η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση. Είναι ένας παίκτης που λίγο ψάξιμο που κάναμε στην Κύπρο, μιλήσαμε με κάποιους συναδέλφους, έχει πάρα πολύ καλά αγωνιστικά χαρακτηριστικά. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν τον, σαν όνομα τον ξέρω, αλλά δεν τον έχω δει να παίζει, δεν έχω δηλαδή άποψη για την αγωνιστική αξία του. Με όσους έχουμε μιλήσει μας λένε πολύ καλά λόγια. Ούτως ή άλλως είναι ένα παιδί που θα έρθει και θα προσπαθήσει να πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Γκάνεα πλέον ουσιαστικά, ή από τον Σάκητς, μάλλον πιο σωστά από τον Σάκητς και από τον Γκάνεα, εντάξει. Και άμα σου βγει, σου βγήκε. Τώρα, τον παίχτη το ξέρουν οι άνθρωποι του Άρη, τον έχουν κάνει scouting, έχουν δει τι χαρακτηριστικά έχει σαν παίχτης και θεωρούν ότι τους κάνει. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι η μεταγραφή που θα γίνει. Νομίζω ότι είναι πολύ κοντά βέβαια στο να γίνει. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα δούμε αν θα προκύψει κάτι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν βέβαια και άλλες περιπτώσεις που δεν έχουν καταληφθεί και όσο δεν πέφτουν υπογραφές, ξέρετε ότι όλα είναι ανοιχτά. Αλλά νομίζω ότι είναι μια μεταγραφή που είναι πολύ κοντά στο να πραγματοποιηθεί και να είναι και αυτή η πρώτη κίνηση που θα ανακοινωθεί από τον Άρη εν ώψη Ιανουαρίου. Σας είπα, εγώ δεν έχω προσωπική άποψη για τον παίχτη. Με όσους μίλησα και με παλιούς συμπαίκτες του στην Κύπρο για δίκαιη ρεπορτάζ βεβαίως, και με κάποιους συναδέλφους που εμπιστεύομαι, μου είπαν καλά πράγματα. Τώρα από εκεί και πέρα θα δούμε. Φαίνεται ότι είναι μια μεταγραφή η οποία θα πραγματοποιηθεί. Απλά να δούμε με ποιο καθεστώς θα γίνει αυτή. Αν θα τον πάρει δηλαδή ο Άρης δανεικό από την Νότιχαμ, ή αν θα αποκτηθεί ως ελεύθερος και θα υπάρχει κάποιο ποσοστό μεταπόλησης ή εν πάση περιπτώσει κάποια οψιόν επαναγοράς, αυτά τα μοντερνίστικα που. Μεταγραφικά λοιπόν αυτά. Εντάξει, ξέρετε τώρα, ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει και κάτι άλλο. Κάθε καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή ενδιαφέρει, είναι δεδομένο αυτό. Αλλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Ο Άρης ούτως ή άλλως δεν θέλει να κάνει τρέλες. Δεν χρειάζεται να κάνει τρέλες, δεν χρειάζεται να κάνει πολλές κινήσεις. Πολλά θα εξαρτηθούν. Αλέξη, άμα δεν γουστάρεις, φίλε, βγες τώρα, μην μας ζαλίζεις τον έρωτα. Άντε αγοράκι μου, πάνε μια βολτίτσα τώρα, πιες λίγο νεράκι και κάνε υπομονή να αρχίσουν οι άλλες εκπομπές. Μη χαλιέσαι κι εσύ, χαλιόμαστε κι εμείς. Άντε ρε αγόρι μου, τα κουβαδάκια σου κι αλλού, πήγαινε να παίξεις αλλού. Λοιπόν, αν προκύψει κάτι έκτακτο, κάτι καλό, κάτι θετικό, για να επιστρέψουμε στα δικά μας, ναι, οκ. Okay. Όπως φάση Ουάρντα δηλαδή, γιατί ο Άρης εκεί στη θέση που αγωνίζεται ο Ουάρντα είναι υπερπλήρης, έτσι, έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Αλλά αν είναι να πάρεις ελεύθερο τον Ουάρντα, δεν τον παίρνεις. Μιλάμε για τέτοια διαδικασία ποδοσφαιριστή, έτσι. Δεν θα τον πάρεις. Θα τον πάρεις. Άρα. Λοιπόν, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα αυτή τη στιγμή, αλλά okay, Γενάρης είναι μεγάλος, μπορεί να προκύψει κάτι άλλο. Όχι, αδελφέ, δεν είναι καζούρα να μιλάς για αδελφές και για τέτοια, εντάξει. Αν εσύ αυτό το θεωρείς καζούρα, λυπάμαι, έχουμε τελείως διαφορετική άποψη. Σε παρακαλώ πολύ, στο καλό και μην ξαναγυρίσεις, δηλαδή, για το Θεό. Άσε μας την ησυχία μας, φίλε. Άντε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο κομμάτι που απασχολεί το ρεπορτάζ του Άρη, και αυτό έχει να κάνει με τον Ματέο Γκαρσία. Ματέο Γκαρσία λοιπόν, ο οποίος πρώτον, το θέμα έχει βγει από την ΠΑΕ Άρης. Να το ξεκαθαρίσω και αυτό, γιατί ξέρετε, κάθε φορά που βγαίνει κάτι
το οποίο είναι αρνητικής χρειάς, όπως του Ματέο, το συγκεκριμένο. Πώς το λένε, γιατί το βγάλατε, γιατί το βγάζετε και γιατί και κάνετε κακό στην ομάδα. Το θέμα βγήκε την ΠΑΕ. Εντάξει, εμείς ούτε στις προπονήσεις είμαστε, ούτε ξέρουμε ποιος ήρθε ή δεν ήρθε, δεν είμαστε εκεί παρόντες. Εντάξει, μπορούμε να μάθουμε μέσα από το ρεπορτάζ, αλλά δεν είμαστε και δεν ξέρουμε στο τα πάντα. Εντάξει, που να ξέρουμε εμείς ότι ο Ματέο δεν πήρε επιπλέον μέρες άδεια και ότι είναι αδικαιολογητό σαπών. Εντάξει, λοιπόν. Ο Ματέο ήταν μέσα στους παίκτες που έφυγαν και νωρίτερα από ό,τι οι υπόλοιποι, διότι είχε εξασφαλίσει μερικές μέρες άδεια παραπάνω για να πάει στην Αργεντινή. Okay. Ζήτησε να πάει στην Αργεντινή, πήρε 2 μέρες παραπάνω και έφυγε. Λοιπόν, ο Ματέο ήταν να γυρίσει την Κυριακή να κάνει προπόνηση κανονικά με την ομάδα, δεν γύρισε ποτέ. Φυσικά το θέμα βγήκε χθες ότι υπάρχει πρόβλημα με τον Ματέο, είναι αδικαιολογία των σαπών. Και ότι με το που επιστρέψει θα κληθεί σε απολογία. Παρεμπιπτόντως μαθαίνουμε ότι θα γυρίσει αύριο. Κάτι τέτοιο έχει ενημερώσει τους ανθρώπους του Άρη, θα το δούμε αυτό. Και μαθαίνουμε ότι έχει ενημερώσει τους. Χωρίς να ενημερώσει μάλλον τους ανθρώπους του Άρη, δεν ήρθε σε χθεσινή προπόνηση. Κάτι που βγήκε μέσα από το ρεπορτάζ και μέσα από ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης. Εντάξει. Λοιπόν. Και δεν είναι μόνο το ότι άργησε, είναι αυτή η πρόκληση, δηλαδή του να ανεβάζει φωτογραφίες. Ενώ είσαι αδικαιολογητό σαπών, ενώ έπρεπε να είσαι στην προπόνηση, να βάζει φωτογραφίες, να σε κάθε σε μια πισίνα, να κάνει υιοθεραπείες και τέτοια. Εντάξει, όλα αυτά δεν μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητα. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι έξαλλος μαζί του Θόδωρος Καρυπίδης και υπάρχει δικαιολογία γι' αυτό. Γιατί ο Καρυπίδης έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια, εδώ και ένα χρόνο την κάνει αυτή την προσπάθεια, να τον φέρει πίσω στη Θεσσαλονίκη και τον Άρη. Και το καλοκαίρι. Υποχρεωτικά, αναγκαστικά, για να την κάνει αυτή την κίνηση, κατάφερε να τον φέρει το παίκτη ικανοποιώντας. Ρε εσύ Αλέξη, άντε ρε αγόρι μου, μη μας κουράζεις ρε φίλε, πήγαινε διάβασε αυτά τα ΠΑΟΚ μάνια για τα τέτοια που γράφουν αυτές τις ανοησίες και άσε μας ήσυχους ρε φίλε, άντε ρε αγόρι μου, δηλαδή για το Θεό, δεν έχεις ασχοληθείς με τίποτα άλλο, ασχολήσουμε με κάτι άλλο. Άσε μας ήσυχους να πούμε. Δεν σε παρακάλεσα. Φύγε, ρε παιδί μου. Μην είσαι εδώ. Ή μείνε και μη σχολιάζεις. Ποιο είναι το πρόβλημά σου. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Πραγματικά, ρε φίλε. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, για το Ματέο λέγαμε. Και για το τι είναι, για ποιο λόγο είναι εκνευρισμένος ο Καρυπίδης μαζί του. Για το καλοκαίρι, εκτός του ότι έκανε οικονομική υπέρβαση για να το φέρει, ικανοποίησε όλες τις επιθυμίες του για να το ψήσει, να έρθει στη Θεσσαλονίκη ξανά. Ότι ζήτησε ο Ματέο, ναι, Ματέο. Ορίστε ο Ματέο. Και για αυτό το λόγο είναι έξαλλος ο Καρυπίδης. Νομίζω έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κατά την επιστροφή του Ματέο που θα απολογηθεί. Δεν ξέρω αν θα είναι παρόν και ο ίδιος ο Θεοδόρος Καρυπίδης. Είναι κάτι που είναι ανοιχτό. Θα το δούμε όμως. Σίγουρα είναι δεδομένο ότι θα του επιβληθεί χρηματικό πρόστιμο και μάλιστα αρκετά υψηλό. Νομίζω ότι έχουν αποφασίσει τον Άρη να είναι παραδειγματική τιμωρία του και σε αυτή τη φάση θα φτάσει σε υψηλό χρηματικό πρόστιμο μόνο και μόνο για να μην του για να μην του Νέστορα, πέταξε τον έξω, ρε, σε παρακαλώ ρε εσύ Νέστορα, σε παρακαλώ πολύ, σε παρακαλώ, εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να είναι παραδειγματική τιμωρία του για να φανεί ότι πάνω απ' όλα η ομάδα, εντάξει, πειθαρχία, να μην διαταραχθεί το κλίμα στα αποδυτήρια και να ξέρετε τώρα υπάρχει κάτι καλό εκεί, να μην χαλάσει από τέτοιου είδους ενέργειες, εντάξει, και για αυτό το λόγο θα πρέπει να είναι παραδειγματική τιμωρία του. Δεν ξέρω τώρα σε ποιο ύψος θα είναι το πρόστιμο και πάνω απ' όλα νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από την ίδια τη συμπεριφορά του παίκτη στο πώς θα αντιδράσει στο θέμα του της τιμωρίας του, εντάξει, δηλαδή πώς θα το δεχθεί, αν θα δείξει μεταμέλεια ή αν θα αντιδράσει, εντάξει. Γιατί δεν ξέρει κανείς ποια θα είναι η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Θα το δούμε όμως, θα το δούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι αλήθεια απασχολεί. Νομίζω ότι υπάρχει μια μερική απογοήτευση για την συμπεριφορά του Ματέο. Γιατί από την μέρα που επέστρεψε, νομίζω ότι όλοι του έχουν συμπεριφερθεί πάρα πολύ καλά. Όλοι τον έχουν στηρίξει. Ο Ματέο, πίσω αγωνιστικά, δεν θυμίζει ακόμη τον παίχτη που όλοι ξέραμε, αλλά η ομάδα τον στηρίζει. Έχει παίξει και έπαιζε σε παιχνίδια γιατί ήθελαν να του δείξουν ότι τον πιστεύουν και ότι τον στηρίζουν.
Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο Ματέο από αγωνιστική άποψη ακόμη δεν έχει πιάσει ρυθμό. Δεν θυμίζει τον παίχτη που ξέραμε πριν από 2 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άρης τον πιστεύει και δεν τον θέλει, αλλά και με τέτοιου είδους αντιδράσεις ο Ματέο χάνει πόντους. Να δούμε ποια στάση θα αντιρρήσει όταν θα γυρίσει. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσει το όλο σκηνικό. Για τον Άρη ξέρουμε, νομίζω ότι θα είναι υψηλό το πρόστιμο και αυστηρή η σύσταση και δεν νομίζω ότι στις επόμενες άδειες να του επιτραπεί να πάρει παραπάνω μέρες άδειας δίκην τιμωρίας και αυτό, εντάξει, πέρα από ό,τι δικαιούται ο καθένας. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω κανείς δεν περίμενε από τον Ματέο τέτοια στάση. Δεν είχε δείξει και τέτοια δείγματα γραφής ότι είναι τέτοιο παιδί. Να περιμένουμε να δούμε τι εξηγήσεις θα δώσει. Δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει αύριο ή μεθαύριο. Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο ενόχλησε. Και πάνω απ' όλα έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τον Θόδωρο Καρυπίδη. Φυσικά και τον Άκη Μάτζιο. Αλλά πιο πολύ από όλους τον Καρυπίδη για τους λόγους που σας εξήγησα προηγουμένως. Γιατί το καλοκαίρι έκανε διάφορα πράγματα για να καταφέρει να τον φέρει πίσω. Δηλαδή να ικανοποιήσει όλα τα οικονομικά του θέλω. Όλες τις επιθυμίες του, έχει το σπίτι, έχει το αυτοκίνητο, έχει όλα αυτά. Και το πρόβλημα είναι. Η απάντηση, μάλλον η στάση του Ματέο τώρα, όντως είναι πρόβλημα. Να περιμένουμε όμως να δούμε τι εξηγήσει θα δώσει το παιδί. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, καλά, ότι δεν ενημέρωσε ούτε το γενικό αρχηγό, ούτε το team manager, ούτε τον προπονητή, ούτε τον πρόεδρο. Θα μπορούσε, ας πούμε, γιατί υποτίθεται ότι έχει καλές σχέσεις με τον Καρυπίδη. Θα μπορούσε να μιλήσει και με τον ίδιο τον Καρυπίδη και να του πει ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ζήτημα και θα ήθελα παραπάνω μέρες άδειας. Αλλά δεν μίλησε με κανέναν, μίλησε με έναν άνθρωπο που κινείται μέσα στην ομάδα αλλά χωρίς να έχει κάποιο συγκεκριμένο πόστο. Εντάξει, δεν είναι αυτό όμως στάση, εντάξει, δεν είναι σωστό. Εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα μπορούσε να έχει ενημερώσει ο Ναζλίδης, ο Νιαρχάκος, εντάξει, θα μπορούσε να έχει μιλήσει μαζί τους. Ακόμη και με τον ίδιο τον Μάζιο και φυσικά με τον Καρυπίδη. Βάση περιπτώσει, α δούμε. Ο Ματέο πείραξε και τέλος πάντων. Τώρα έχω μία ενημέρωση ότι κάτι έχει ανεβάσει στο Instagram. Ο Ματέο, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο να... λοιπόν, Ματέο, καλό Ματέο δεν είναι και πολύ... πώς το λένε... Δεν είναι και πολύ φαν των... ναι, έχει ανεβάσει... στο αεροπλάνο. Ότι επιστρέφουν στο αεροπλάνο. Άρα λογικά. Εντάξει. Με διαφορές ώρας αυτά και τα λοιπά. Δίκιο είχε ο Ματέο που ενημέρωσε ότι θα γυρίσει αύριο. Α δούμε που θα καταλήξει το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, αυτά από μένα από ρεπορτάζ. Δεν έχει κάτι άλλο σήμερα. Έγιναν πολλά τις προηγούμενες ημέρες. Τα περισσότερα εξ αυτών ενημερωθήκατε από τη σφίνα.gr, όπου σήμερα παρεπτόντως φιλοξενήσαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Φακούντο Μπερτόγλιο. Μίλησαμε μαζί του, μας είπε μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για την ομάδα και για τον εαυτό του, για την Αργεντινή. Εμένα η μεγάλη μου απορία ήταν γιατί μιλάει τόσο καλά ελληνικά, έτσι. Πώς το, δηλαδή δεν έχει παίξει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Ήρθε, έπαιξε ένα εξάμηνο νομίζω στην Τρίπολη, άντε να ήταν χρόνος. Και άλλο ένα χρόνο στη Λαμία, νομίζω δεν έχει παίξει. Δηλαδή ήταν 2-2,5 χρόνια, βαριά. Και μιλάει ελληνικά, δηλαδή απίστευτα. Εντάξει, σχόλιο ότι τα καταλαβαίνει όλα, αλλά μιλάει απίστευτα. Όταν μου. Ας σας πω αυτό το κομμάτι από την συνέντευξη του Μπερτόγλου και ένα ακόμη, και μετά θα πάμε στα μηνύματα. Όταν ήρθε στην Ελλάδα την πρώτη φορά το 2015 για την Τρίπολη, ο προπονητής λέει και ήταν ο Χάβος. Ο οποίος λέει δεν μιλούσε καμιά άλλη γλώσσα, μόνο ελληνικά. Οπότε λέει για να μπορώ να καταφέρω να συνεννοούμε. Εντάξει, λέει είχα ανθρώπους που κάνανε μετάφραση, αλλά ήθελα λέει, να συνεννοούμε και εγώ ρε παιδί μου. Και γι' αυτό το λόγο έκασα, λέει, έμαθα κάποιες βασικές λέξεις για να μπορώ να συνεννοούμε. Μαθαίνοντας, έκατσα και έμαθα και όλη τη γλώσσα μετά. Και μιλάει μια χαρά τα ελληνικά ο Μπερτόγλου, γιατί γι' αυτό φταίει ο τέτοιος. Ναι, έπαιξε, μιλάμε για Ελλάδα. Α, ναι, έχεις δίκιο. Και για τη γλώσσα, έχεις δίκιο, ναι. Απλά τα ελληνικά τα έμαθε εκεί το 2015. Εκείνη τη θητεία με την Τρίπολη. Αρχικά έμαθε από τους Έλληνες συμπαίκτες του κάποιες φράσεις για να μπορεί να συνεδρώ το πάσα, το δεξιά, αριστερά, ξέρετε αυτά τα τέτοια.
Και μετά κάθισε και έμαθε την ελληνική γλώσσα για να μπορεί να. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του, ότι θα έμενε για πολλά χρόνια στην Τρίπολη. Δεν ξέρω. Γιατί νομίζω είχε έρθει ω δανεικό στο Δυναμό Κιέβου. Αλλά. Ναι. Και το άλλο βέβαια που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση ήταν αυτό με τον Μαραντόνα, έτσι. Εντάξει, ο Μπερτόγλιο προφανώς το γνωρίζετε εσείς οι φίλοι του Άρη, έχει και μία συμμετοχή με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έτσι. Σε φιλικό παιχνίδι βέβαια με την Αϊτή, με προπονητή Diego Armando Maradona. Σε εμάς σου βάλει και 2 γκολ ο Μπερτόγλιο, 5-0 έλεξε 4-0, εντάξει, Αϊτή τώρα. Εντάξει, Αϊτή. Και ήταν επιλογή του Μαραντόνα, αυτό τον κάλεσε, είχε κάνει μια επιλογή παικτών που παίζουν μόνο στο πρωτάθλημα της Αργεντινής. Και κάλεσε Μπερτόγλιο, τον έβαλε βασικό, το 7 φορούσε στη φανέλα και έβαλε 2 γκολ. Και μάλιστα όπως μου έλεγε ο Μπερτόγλιο, εντάξει, φυσικά τεράστια τιμή να σε καλούν στην Εθνική Αργεντινής. Φυσικά εντυπωσιακό, έτσι, φοβερό πράγμα να έχει προπονητή τον Μαραντόνα. Αλλά όταν λέει μπήκε στα αποδυτήρια ο Μαραντόνα για να μας δώσει οδηγίες και με φώναξε, λέει φάκου, είναι φακούντο το μικρό του, το υποκοριστικό είναι φάκου, πώς λέμε, ξέρω εγώ. Γιώργος Γιωργάκης Άκης, ξέρω κάτι κάπως έτσι τώρα, δεν ξέρω αν είναι καλό το παράδειγμα. Το φώναξε έτσι και μου λέει έτρεμα τα πόδια μου, λέει, με το που με φώναξε έτσι έτρεμα τα πόδια μου, φοβερό περιστατικό. Και ο Φάκου τον Μπερτόγλιο, ο οποίος ήταν από τις μεταγραφές που πήγαν το καλοκαίρι και νομίζω ελάχιστα ασχολήθηκαν μαζί του, περισσότεροι πιστέψαν με, θα βάλω τον εαυτό μου μέσα, ότι είναι μια κίνηση απλά συμπληρωματική για να γεμίσει το πάγκος και να έχει επιλογές η ομάδα. Όχι απλά μας έχει διαψεύσει όλους, όχι απλά είναι βασικός, είναι και ένα από τα πολύ βασικά γρανάζια της φετινής μηχανής του Άρη, ο Φακού του Μπερτόγλιο. Ενδιαφέροντα πραγματάκια μας είπε, αν θέλετε κάντε έναν κόπο, στη sfino.gr, του βάλαμε το νωρίς απογευματάκι και είχε ενδιαφέρον. Πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα. Καλησπέρα στον Γιώργο Ρούτσι, να είσαι καλά Γιώργο για το μήνυμά σου. Καλησπέρα Γιάννη, χρόνια πολλά, για φόρ έχουμε κανένα νέο, λέει ο Δημήτρης ο Κούσης. Γεια σου φιλαράκι μου Δημήτρη, νομίζω τα είπαμε για φόρ έτσι. Υπάρχει ο Γκερέρο, αλλά είναι νούμερο 3 ή νούμερο 4 στη λίστα, να ξέρεις. Υπάρχουν άλλοι δηλαδή πιο πάνω. Καλησπέρα στον Λάζαρο τον Παπαδόπουπο. Παπαδόπουπο, καλά το διάβασα. Καλησπέρα Λάζα εδώ, μείνε να μαθαίνεις. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο Σκεφαλέ. Γεια σου Αλέξανδρε εδώ, σταθερό σε θέλω. Καλησπέρα Γιάννη, χρόνια πολλά. Είχαμε κουρουμπίλια, τώρα έχουμε και τσαρούχα. Αιτία που βγάζουν σήμερα μεροκάματο είναι ο Άρης, πρέπει να το σέβονται τον Άρη. Κάθε Πέμπτη όλοι οι Άρη βλέπανε, το βρήκανε, έβαλε, το βρήκανε, έβαλε το και βαράνε ιστερόγραφο, κάρι τους γλεντάει τους δίπλα. Ναι, να σέβονται, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει ο ίδιος ο Άρης να αρχίσει να σέβεται αυτήν την ομάδα. Αυτήν την ομάδα θα πρέπει να τη σέβεται πρώτα απ' όλα ο ίδιος ο Άρης και μετά να έχουμε απέτηση να σεβαστούν οι άλλοι. Μη με τσιγκλάς τώρα και δεν θέλω, θα είμαι τελείως εκτός κλίματος. Καλησπέρα, καλησπέρα, χρόνια πολλά με το καλό να μας έρθει ο καινούργιος χρόνος. Καλή συνέχεια ο Δημήτρης Γιαναϊτούδη. Γεια σου ρε Δημήτρη. Καλησπέρα, αληθεύει ότι ο ΠΑΟΚ μας πήρε τον Νουάρντα, λέει ο Δημήτρης Κεσούλης. Γεια σου Δημήτρη. Θα ξεκινήσουμε ρεπορτάζ του Άρη και βγάζεις πάλι κόμπλεξ για τον ΠΑΟΚ, λέει ο Αργύρης Δελιχατζής. Και ξαναδείς, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορείς να πεις ότι με χαρακτηρίζει είναι το κόμπλεξ. Δηλαδή, τελείως εκτός κλίματος είσαι, να ξέρεις. Επειδή δεν γνωριζόμαστε κιόλας γι' αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι. Πού έβγαλα κόμπλεξ, φίλε, στο κομμάτι που έλεγα για τον Νουάρντα. Τι κόμπλεξ έβγαλα. Δεν τον έδιωξες 3 φορές, τον παίρνεις 4η φορά πίσω. Και τον παίρνεις τώρα που ξαφνικά ήταν μια ανάσα του να πάει στον Άρη, έτσι. Αυτό λέω. Αυτό είναι δείχνει κόμπλεξ. Μίλησε ο Καρυπίδης και με Πρίγιοβιτς. Έτσι είπαν. Α, ναι. Άσε σένα. Το έχει πει και άλλος. Το διαβάσω πιο κάτω μάλλον. Το Πρίγιοβιτς θα τον πάρετε ή πάλι από την Νότιγχαμ τα ψώνια, λέει ο Δημήτρης Δημητριάδης. Γεια σου Δημήτρη. Άστο να κάνουν ότι θέλουν αγορά, ένα πρωτάθλημα δεν πρόκειται να πάρουν. Άστον, έχω να το χαίρονται, θα μας χαλάσει, δεν θα μας χαλάσει το κλίμα μάλλον, καλύτερα. Ναι μωρέ, εντάξει, άστο να. Χαιρετώ με Πρίγιο και Ουάρδα και Δουβίκα, μπορούμε να τους πάρουμε, παίζει κάτι, εσύ.
Αφού φίλε, ξέρω ότι είσαι παοχτσάκης. Σε ξέρω. Κάνεις. Πουλάς τρελίτσα. Γεια σου, Στέλιο Γκάρτσο. Δεν είχε πει κατσα. Κατσερίδες είπε. Κατσερίδες. Δεν ξέρω αν εννοούσε κάτι άλλο ο δικός σου. Γεια σου, Απόστολε Χατζηπαπά. Εδώ σε θέλω. Στάνταρ να είσαι εδώ. Να μαθαίνεις πράγματα. Για ο Άρτα κανένα νέο. Έχουμε λέει ο Παναγής Παπαδόπουλος. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα τον ανακοινώσει νομίζω σήμερα αύριο. Γιάννη Μένο Κύπρο για τα τελευταία χρόνια παρακολούθησα πολύ το ΑΠΟΕΛ. Είναι πολύ καλό παίκτη επιθετικά και αμυντικά. Βασικό και αναντικατάστατο τόσα χρόνια στον ΑΠΟΕΛ αλλά και στην Εθνική. Για τον Ιωάννου λε. Ναι, σου λέω Αργύρι, αφού σε καλησπέρισω βεβαίω. Και εγώ που τον έψαξα, μόνο καλά λόγια άκουσα. Τώρα θα μου πει: μόνο καλά λόγια δεν παίζει την Νότιχαμ. Ξέρεις, καμιά φορά είναι κάποιοι καλοί ποδοσφαιριστές που δεν ταιριάζουν σε μια ομάδα και. Άλλοι παίρνουν παίκτες από Αγγλία και άλλοι από το Βόλο, λέει ο Θεόφιλος Χρήστου. Γεια σου, Θεόφιλε. Έχει περάσει σχεδόν ένα. Α, εντάξει, δεν υπάρχει λόγο να το. Άσε, εντάξει. Don't worry. Γεια σου Γιώργο Ζελέλ. Να είσαι καλά. Εδώ και σένα σε θέλω. Ο Βάρντεν είναι παίχτης του ΠΑΟΚ. Νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Στον ΠΑΟΚ θα επιστρέψει. Τώρα τι ακριβώς έγινε, πώς πήγε στο Βόλο αυτά και τα λοιπά. Μα δεν τα μάθουμε ποτέ. Ματίο Γκαρσία με λεφτά του Ολυμπιακού. Είπαν κάτι βρωμά για πολυδιοκτησία. Έχετε μια πλάκα όμως. Έβαλε story στο Instagram η γυναίκα του Ματέο που επιστρέφουν. Ναι, Αργύρι μου το είδα προηγουμένως το. Μου το έστειλε και άλλο παιδί στο δικό μου το inbox και το είδα. Άντε να δούμε που θα καταλήξει. Για αν έχουμε καμία ενημέρωση από τη Λίγκα για το αν θα γίνει κανονικά το παιχνίδι με τη Λαμία. Προς το παρόν όχι, δεν υπάρχει κάτι και μου κάνει εντύπωση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι γιατί υποτίθεται ότι αυτή είναι ακόμα σε. Όχι, υποτίθεται, είναι ακόμη σε καραντίνα. Πώς το λένε, δεν κάνουν προπονήσεις εδώ και μέρες από τις. Καμιά εβδομάδα δηλαδή, νομίζω δεν κάνουν προπονήσεις. Οι 2 εβδομάδες τελειώνουν εκεί κοντά στο match. Αυτοί χωρίς προπονήσεις αρθούν να παίξουν με τον Άρη κτλ. Δεν βγαίνει κάτι και πραγματικά μου κάνει και εμένα πολύ μεγάλη εντύπωση. Που πάντως προπονήσεις δεν κάνουν σίγουρα γιατί δεν ξέρω αν έχει δει. Έχει βάλει ο Κούγιας να πηγαίνει η αστυνομία να κάνει βόλτα στο προπονητικό κέντρο για να μην βγαίνουν να κάνουν προπόνηση. Τι να πω, δεν ξέρω, έχει δίκιο Μανώλη. Θα το ψάξω αύριο εγώ, θα αρχίσω να κάνω κανένα τηλέφωνο γιατί. Γεια σου Γιάννη Καραστεργίου, να είσαι καλά. Σταμάτη Σαράς, υπάρχει θέμα Πρίγιοβιτς. Επικοινωνιακό ήταν το Πρίγιοβιτς. Το τι ρώτησε μπορεί να ρώτησε ο Καρυπίδης, πόσο κάνει, αλλά. Ο Πρίγιοβιτς έχει συμβόλαιο ετήσιες αποδοχές περίπου λίγο πιο κάτω από το συνολικό μπάτζετ του φετινού Άρη. Αυτό βέβαια δεν απαγορεύει το να ρωτήσει για μια περίπτωση, αλλά εντάξει τώρα. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ποτέ σοβαρά το συγκεκριμένο θέμα. Πιο πολύ επικοινωνιακό, μάλλον ήταν. Τρολάρισμα για Ουάρντα και τέτοια. Κάτι κάπως έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα. Τι να ασχοληθεί, ρε Γιάννη, ασχολία του είναι ο Άρης, λέει ο Σταύρος Κολοβός. Με αυτόν κοιμάται και με αυτόν ξυπνάει. Εντάξει, με τον Άρη ξυπνάνε, με τον Άρη κοιμούνται οι δίπλα. Προς το παρόν και τα προς. Εντάξει. Μην ασχολείστε με τους και τα λοιπά. Απλώς τους καίει η περσινή τεσσάρα και το φετινό ένα έχουμε την καλύτερη ομάδα. Καρυπίδη προχώρασε πάμε με τα χίλια. Σούπερ 3 Ρόδος. Ο Απόστολος Καμόνας. Μήπως θέλει μεταγραφή για πάω. Αλλά έλα Μάικ. Έλα. Ποιος Γκαρσία. Ο Πάμπλο. Στον πάω και είναι. Έρχεται επιτέλους τρόπαιο και το ξέρουν και δίπλα έχουν χάσει τον ύπνο τους. Πάρτε Πρίγιοβιτς και δώστε τον δανεικό στον Ολυμπιακό. Ενταραβέρια και τέτοια με Ολυμπιακό τα ξέρει καλύτερα, εσύ φαίνεται. Ο Κάρι σα γλεντάει, κύριε. Χτύπα και Βιερίνια μετά από Βάρντα και Πρίγιοβιτς. Ο Σωτήρης Μπυρκόγλου. Εδώ Ματέο, εκεί Ματέο. Πού είναι ο Ματέο, ο ΑΕΟ, όπω έβαλε στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη. Άντε να δούμε πότε θα έρθει. Ναι, Μάικ. Α, για το Ματέο, αν είναι το Ματέο, όχι, ρε φίλε, δεν είναι Ελληνίδα. Από την Αργεντινή είναι και αυτή και μάλιστα είναι από μωρά παιδιά μαζί.
Ο Μπερτόγλου έπαιξε και 2 χρόνια στον Απόελ Γιάννη, ο Αργύρης στην Αργύρη. Τέλεια. Γεια σου Μπάμπη Θοδωρίδη. Εδώ σε θέλω. Ο Μανώλης, ο Ανδρεαδάκης. Παιδιά, μην ασχολείστε μαζί τους. Βέρεμπλουμ, Λιμνιός, Πέλκας, Ακπομ, Ζαμπά, Μάτος, Στόχ, Κούνησαν, Μαντίλη. Ετοιμάζονται μπίσες Βαριανούλης και βγήκε και για εσύ τη Μιχαηλίδη. Αυτό λέγεται πολύ το πως είναι διπλωμένο. Κάποιον ξεχνάς. Βέρμπουμ, Λιμνιός, Πέλκας, Ακπομ, Ζαμπά, Μάτος. Το προπονήτη ξεχνάς. Και ο Περέιρα, Φερέιρα. Και αυτό έφυγε. Ένα-ένα στο εμβόλιο, θα τα κάνει την κουβεντούλα μαζί. Κάρι, φέρε τη Μαρίνα και άσε τον Πρίγιο στου δίπλα. Τη Μαρίνα Πρίγιοβιτς, λες, ε. Είστε κι εσείς. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Κοίτα εδώ που φεύγουν ένα-ένα παίκτες σας. Μετά από Ζαμπά, εσύ τα ακολουθούν και από το κλασά τα ονόματα. Διαλύεστε, ρε, και ασχολείστε με τον Άρη. Πόσο αστείοι είστε. Α, σταμάτη, μην κάνεις τον χαρακτηρισμό, εντάξει, δεν πειράζει. Πρώτα εσείς θα το κάνετε. Έχετε χάσει τον ύπνο σας με τον Καρυπίδη και είμαστε ακόμα στην αρχή. Καλησπέρα στον Απόστολο Παράσχο, που καταλάβω τι εννοείς με αυτό που έστειλες. Ο Σταμάτης Σαράς, θέλω Πρίγιοβιτς. Δύσκολος είσαι. Ναι, πλάκα κάνουμε. Καλησπέρα στον Πάπη Θεοδωρίδη, καλησπέρα στον Απόστολο Παράσχο. Έχεις καμία σχέση με τον Γιώργο Παράσχο? Άμα κλείσουμε καλό στον Τερφόρ, πάμε για μεγάλα πράγματα, λέει ο Σαράβος Χατζηθωμάς. Κάτι καλό προσπαθεί να κάνει ο Καρυπίδης, να ξέρετε, παιδιά, δεν ξέρω αν θα το πετύχει, αλλά κάτι καλό προσπαθεί να κάνει. Την καλησπέρα μου, χρόνια πολλά με υγεία, Βάμος Αριανάρα, Άρης Θρησκεία Super 3, λέει ο Παναγιώτης Ρούτης. Γεια σου Παναγιώτη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, ΑΕΚ, λέει ο Αργύρης Αντωνόπουλος. Γεια σου Αργύρη μου. Κουνάνε μαντήλι ρε παόκια, πάνω από τους μισούς παίκτες και ασχολείστε με τον Άρη. Εντάξει, το άλλο δεν θα διαβάσω στα μάτια. Γιαννάκη μου, ασχολούνται με εμάς γιατί μας ζηλεύουν. Όποιος ασχολείται με τον άλλον είναι κατώτερος. Γεια σου ρε Δημήτρη. Ο Τόμ Πέτη, έχεις καταλάβει αν είναι περισσότερο στόπερ ή μπακ ο Ιωάννου? Νομίζω είναι περισσότερο μπακ. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή. Παίζει και σαν στόπερ βέβαια, αλλά η Νότιχαμ τον πήρε και αριστερό μπακ. Και αριστερό μπακ έχει παίξει τα 5-6 μάτς, πώς έχει κάνει. Είναι περίεργη περίπτωση ποδοσφαιριστή, αλλά σου είπα ότι ο Άρης θα ήθελε πάρα μα πάρα πολύ, αν τελικά τα καταφέρει, ο παίκτης που θα πάρει να παίζει και αριστερό μπακ και αριστερό στόπερ. Είναι και κοντά αυτός, τώρα θα δούμε. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια πιο πολύ ως μπακ έχει καθιερωθεί. Έτσι μου είπαν και από την Κύπρο, εντάξει. Ναι, ως πλάγιο μπακ. Μόνο που σε σχολιάζω τόσο πάω και τα λέει όλα, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, περπατάμε βήμα-βήμα. Γεια σου ρε Δημήτρη. Αδερφέ, να είσαι καλά, ευχαριστώ που με γνώρισε. Μιχάλη, Μάικ. Εγώ δεν πήγα να σχολιάσω, άσχομαι γιατί σέβομαι το έργο σου. Καλή χρονιά, άντε, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, αγόρι, να λέει Δημήτρης Παπαδόπουλος. Να είσαι καλά, φίλε μου. Τι έχουμε τώρα. Ο Ευτύχης είναι Αριανός, δεν το ξέρα. Ποιος Ευτύχης, ε? Τι λέτε τώρα, τα λέτε μεταξύ σας τώρα και... Καλησπέρα από Γερμανία, Wiesbaden. Γεια σου Αριστοτέλη Μιλιώνη, επέτρεψέ μου να μην διαβάσω το υπόλοιπο του μηνύματός σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως που περνάς έτσι την ώρα σου και από τη Γερμανία βλέποντάς μας. Να είσαι καλά. Κάτι ακούστηκε ότι ο Κάρι ενδιαφέρθηκε για Μακεδονία Παλάσσα για το ανοιχτό κανάλι, λέει ο Τζορτζ Μέιταν. Εντάξει, είστε πρώτοι για χαβαλέ. Είστε πρώτοι. Λοιπόν, για να κάνουμε καμιά ανανεωσούλα να δούμε αριθμικά. Στείλτε λίγο ακόμη, έχουμε κάνα. Όπα, χαμός. Μηνύματα, τι γίνεται. Όχι, δεν είναι σχετικό με τον Άρη. Πώς κάνει αυτό, Τλακ. Με το που αλλάζω ιστοσελίδα, μεγαλώνει το. Αλλάζει φωτεινότητα. Να δούμε, πήραμε κανένα μήνυμα το ρεπορτάζ. Μήπως να χάσαμε κάτι τόσο διάστημα μας στον αέρα, αν και δεν νομίζω. Θα είχαμε ενημερωθεί. Μπα, δεν νομίζω. Όχι, ωραία.
Λοιπόν, θα δω λίγο τα μηνύματα, μήπως μου διέφυγε κάτι. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά αγωνιστικά, αυτά μεταγραφικά. Γενικά, νομίζω ότι δεν θα μας απασχολήσουν πολύ τα μεταγραφικά του Άρη σε μάγκρους, δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πάρει το όλο θέμα τόσο πολύ. Ούτως ή άλλως, ο Άρης θα κάνει δύο κινήσεις σίγουρα. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν θα προχωρήσει παραπάνω. Αύριο θα πούμε μερικά πραγματάκια για το ενδεχόμενο αποχώρησης κάποιων ποδοσφαιριστών. Έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε να μεταφέρουμε κάτι. Απλά θέλω λίγο να το ψάξω καλύτερα πριν πω κάτι δημόσια και να μην εκθέσουμε τις ονόματα και καταστάσεις. Έχει ρεπορτάζ από εκεί και νομίζω ότι με αυτά που μαθαίνω δεν είναι μόνο τα πράγματα έτσι όπως μπορεί να τα έχουμε στο μυαλό μας σχετικά με τα παιδιά που ενδεχομένως να τεθεί θέμα να αποχωρήσουν. Ίσως είναι κάποιο διαφορετικά. Αφήστε λίγο να κάνω ρεπορτάζ και αύριο θα σας πω πολλά περισσότερα. Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον συγκεκριμένη κουβέντα αύριο. Έλεγα μηνύματα τώρα εδώ, να τα προλάβουμε κι αυτά. Ο Ιωάννου σε περίπτωση ανάγκης. Ναι, Αργύρι. Α, μπορεί να παίξει και κόφτης, έδειξε πιο κάτω το μήνυμα. Στο Αποέλ έπαιξε μερικές φορές. Κόφτησε. Ξάρι. Τώρα εντάξει, πού να το. Έχει Τζέκο εκεί, έχει κάτσε. Έχει Τζέκο, έχει κάτσε. Κάτσε να δούμε. Κάτσε να δούμε, ναι, γιατί δεν είπαμε αγωνιστικά. Ο Τζέκο ατομικό πρόγραμμα την κλωτσιά που έφαγε στο μάτς με τον Όφι. Και μάλιστα που ζούμε τα παιδιά που ήταν εκεί, έφευγε κουτσένοντα από το γήπεδο. Ατομικό πρόγραμμα για σήμερα ο Τζέκο. Κάτσε είναι σε φάση ανάρρωση από τη θλάση, μέρος της προπόνησης. Σάσα γυρίζει αύριο και πας να παίξεις Δευτέρα με τη Λαμία. Με μοναδικό ετοιμοπόλεμο στο 100% αυτή τη στιγμή τον Ματίγια. Είναι θέμα αυτό. Έτσι, είναι θέμα. Δούμε πώς θα πάει ο Τζέκο, δούμε πώς θα πάει ο Κάτσε, σε τι κατάσταση θα γυρίσει και ο Σάσα. Είναι θέμα αυτό. Είναι πρόβλημα, να ξέρετε. Γιαννάκη, πες ότι θα πάρουμε τον Diego Costa. Ζηλεύουν όποιον γουστάρουμε θα πάρουμε. Ελεύθερος μένει. Diego Costa, μάλλον πιο πιθανό είναι να πάρει ο Diego Costa τον Άρη παρά ο Άρης τον Diego Costa. Πλάκα κάνω έτσι. Απασχολούμε Πετρούπολη, σε φίλε. Δεν έχω άποψη να ξέρω ένα πρόβλημα. Μάικ. Δεν σχολιάσαμε ότι ο Διδιούδαρος μπήκε στη μαύρη λίστα του Παναθηναϊκού επειδή αρνήθηκε να παίξει στο θέατρο του παραλόγου. Αφού λένε από τον Παναθηναϊκό ότι είχε χρόνιο πρόβλημα στη μέση, το οποίο δεν το ξέραμε εμείς τόσα χρόνια που ήταν στον Άρη, μάλλον τώρα το παρουσίασε. Δεν ξέρω. Από τους νεαρούς δεν παίζει να δοθεί κανένας δανεικός. Παίζει. Πού να δοθεί όμως, σε ποιον να δοθεί, αφού Super League 2 και Football League δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Πού να τους δώσεις δανεικούς, πού να τους δώσεις δανεικούς για να πάρουν παιχνιδιά. Νομίζω ότι αν είχαν για ένα από τα αθλήματα, αν παίζονταν Άρης Κατερίνη υπογράφης, γεια σου φίλε μου. Αν γινόταν και ένα από τα πρωταθλήματα, κάποια παιδιά θα είχαν φύγει ήδη. Ναι, θα είχαν δοθεί δανεικοί, αλλά τώρα πού να τους δώσεις δανεικούς. Χρόνια πολλά χαιρετήματα από Ολλανδία, μια ζωή όλο Άρης. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Ο Σαράφος, ο Τζέκο με ένα μάτς παίρνει κατευθείαν ρυθμό. Ναι, αλλά θα μπορεί να παίξει, αφού και σήμερα ατομικό έκανε. Και χθες δηλαδή, Κυριακή και σήμερα ατομικό. Αν μέχρι Τετάρτη δεν μπει, χλωμός είναι. Μπορεί να παίξει ο Σάκητς αμυντικό χάφ, λέει ο Τόμ Πέτι. Ο Σάκητς δεν θα παίξει με τη Λαμία. Ο Σάκητς είναι τιμωρημένος, έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή στο μάτς με τη Λαμία. Άρα δεν θα είναι στη διάθεση του Μάτζη ο Αυστριακός. Ο Δημήτρης Γεωργίου, ο Ματέου πληρώθηκε ακόμα λιάζεται. Στην εφορία εργάζεσαι Γιώργα ρε. Όχι, Δημήτριε. Διάβασε εσύ για αυτή την ανοησία που ανέβασε ένα site που εκμεταλλεύεται το όνομα του ΠΑΟΚ και τα λοιπά. Και έχει μια βλακεία γράφτηκε. Τέλος πάντων. Τα έκανες. Απλά μερικά θέματα έτσι που βγαίνουν, καλό θα είναι να έχουν υπογραφές ρε παιδί μου, για να ξέρουμε ποιος τα γράφει, για να ξέρουμε ποιον να ρωτάμε να μας πει ρεπορτάζ. Γιατί εντάξει, καμιά φορά ρωτάμε και άλλους συνάδελφους να μας πούνε ρεπορτάζ. Αυτά είναι ανυπόγραφα, γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά νομίζω, δεν έχουμε κάτι άλλο.
Ναι, και να ξέρεις ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα στον Άρη αυτή τη στιγμή. Είναι πληρωμένοι. Από τα λεφτά που είναι να έχουν πάρει, τα έχουν πάρει. Εντάξει. Γκάμα και γκολ. Άρης ΠΑΟΚ 1-0. Μπρουνο Γκάμα. Με πέναλτι που κέρδισε ο Μπερτόγλιο. Του οποίου συνέντευξη έχουμε σήμερα. Θα ήταν καλό να δοθούν κάποια παιδιά δανεικοί σε ένα πρωτάθλημα όπως της Κύπρου που είναι κατώτερο του ελληνικού. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει και ενδιαφέρον από εκεί. Δεν νομίζω ότι υπήρξε ενδιαφέρον από κάποια ομάδα για αυτά τα παιδιά και δεν δόθηκε. Κάποια ομάδα την Κύπρο, όπως τώρα λες, για σαν παράδειγμα. Δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Τώρα αυτά τα παιδιά είναι ό,τι πρέπει για να πάνε σε μια-δυο κατηγορίες πιο κάτω. Να παίξουν, να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και να επιστρέψουν με γεμάτες χρονιές. Άντε να αρχίσουν αυτά τα πρωταθλήματα. Ο Ζαμπά πληρώθηκε, ακόμα πηγαίνει έρχεται στη Βραζιλία. Ο Ζαμπά νομίζω αυτή την περίοδο είναι στη Βραζιλία. Ψάχνει να βρει ομάδα. Τώρα έτσι λέει το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί πέρα. Τέλος πάντων, μην μπαίνετε στο τρεπάκι. Λοιπόν, προτείνω στη Δίκηση να δώσει κάποιους δανεικούς στον δίπλα μπας και βγάλει τη χρονιά. Είστε κι εσείς όμως, είστε κι εσείς. Καλά ξηγέστε. Εντάξει, αυτό είναι χαβαλές που είναι ok να γίνει. Τώρα τα άλλα, κάτι άλλο που ήρθαν μηνύματα εκεί τώρα και αναγκάστηκα σήμερα να απαντήσω και προσωπικού και εντάξει. Αν και έχω πει δεν θα ασχολούμαι, απλά γράφτηκα κάποια πράγματα που με ενόχλησαν. Γι' αυτό όχι τίποτα άλλο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Δεν λέω να υπάρχει κάτι άλλο. Θα τα πούμε και αύριο. Τα έχουμε ρεπορτάζ, θέλω να πιστεύω. Θα δούμε αν θα προκύψει κάτι μεταγραφικό, κάποια νεότερη εξέλιξη. Τι θα γίνει με τα παιδιά που τα ονόματα των οποίων ήδη έχουν κυκλοφορήσει. Αγωνιστικά πλέον, γιατί πάμε και πλέον προς το μάτς με την Λαμία. Άλλο και αυτό. Το ψάξουμε λίγο αύριο να δούμε αν θα γίνει αυτό το μάτς. Τι θα γίνει μάλλον αυτό το μάτς. Λοιπόν, τα ξαναλέμε και πάλι αύριο, εδώ, λίγο μετά τις 9. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Εντάξει, πάντοτε μετά από μέρες απουσίας και από γιορτές η πρώτη μέρα είναι κάπως δύσκολη. Εντάξει, νομίζω τα πήγαμε καλά και εσείς ήσασταν καλά και εγώ θα είμαι καλύτερα. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Καλό σας βράδυ.